Επισήμανση ιστορικής φύσεως, τώρα στο διάλειμμα, δέχτηκα ένα τηλεφώνημα την οποία οφείλω να την καταθέσω, γιατί ουσιαστικά απαντά και στη δική σου ερώτηση, Νίκο. Μου είπε λοιπόν ένας καλός φίλος που γνωρίζει πάρα πολύ καλά την ιστορία, ότι όντως όποτε το κράτος συγκρούστηκε με την Εκκλησία ιτήθηκε, μόνο όμως στις περιπτώσεις που η Εκκλησία ήταν ενιαία και συμπαγής. Όποτε η Εκκλησία δεν ήταν ενιαία και συμπαγής, αλλά είχε τα δικά της εσωτερικά προβλήματα, πάντοτε κέρδιζε το κράτος. Λοιπόν, και νομίζω ότι ιστορικά έχει δίκιο τώρα που το σκέφτομαι και και αποδεικνύεται. Λοιπόν, θέλετε να κάνουμε κάποια άλλη ερώτηση, κάποια άλλη παρατήρηση για το θέμα αυτό, γιατί θέλω να βάλω δύο πολύ καλούς προσκεκλημένους στην παρέα μας. Μισή πολύ γρήγορα ερώτηση. Ναι. Όλα αυτά τα χρόνια τα προηγούμενα είναι γενική ερώτηση και εγώ δεν θέλω να πηγαίνω στο συγκεκριμένο χαρτί και στο σημείο-σημείο μόνο. Όλα αυτά τα χρόνια, επί δεκαετίες, όταν συζητούσαμε για διαχωρισμό εκκλησίας κράτους και αξιοποίηση, κυρίως για αξιοποίηση δε εκκλησιαστικής περιουσίας, αυτό που υπήρχε στη συνείδηση, έχω την εντύπωση, τη δημοσιογραφική, δεν θέλω να πω του λαού να με εκφραστεί του λαού, στη δημοσιογραφική συνείδηση, ήταν πως όταν μιλάμε για αξιοποίηση της περιουσίας, εννοούσαμε πως υπάρχει μια αναξιοποίητη μεγάλη περιουσία της Εκκλησίας, η οποία αν έρθει και προστεθεί σε αυτά που διαχειρίζεται και μοχλεύει μια πολιτεία, μπορεί να δώσει τεράστιες λύσεις σε πάρα πολλά προβλήματα. Ο τρόπος με τον οποίο τώρα συζητάμε, Υπουργέ, αυτό το 50-50, εσάς ιστορικά και διαισθητικά σας καλύπτει? Πρώτα απ' όλα έχει γίνει εκτίμηση. Απολύτως μας καλύπτει. Έχει γίνει εκτίμηση της εκκλησιαστικής περιουσίας. Για να απαντήσουμε και μετά θα έρθω εξ αυτό. Μας καλύπτει, γιατί ακριβώς αυτό το οποίο θέτεται είναι το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή μιλάμε για μια πολύ μεγάλη περιουσία η οποία σε πολύ μεγάλο ποσοστό βρίσκεται σε μια φάση αμφισβήτησης, είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά. Ναι, είναι θολή. Είναι θολή ακριβώς. Και άρα με αυτή την έννοια δεν αξιοποιείται από κανέναν. Άρα χάνει, αν θέλετε, και η χώρα και η ελληνική οικονομία πάρα πολλές δυνατότητες αναπτυξιακές, ακριβώς επειδή ένα πολύ μεγάλο μέρος ακίνητης περιουσίας δεν αξιοποιείται. Ένα τέτοιο ταμείο, λοιπόν, το οποίο έρχεται να λύσει άπαξ και διαπαντός ζητήματα αμφισβήτησης με κατέρωθεν παρέτηση από οποιοδήποτε διεκδικήσεις και αμφισβητήσεις, δίνει τη δυνατότητα επιτέλους για την αξιοποίηση ενός αποθέματος το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά σε αυτή τη φάση για την οικονομία. Γιατί πόσο μιλάμε, υπάρχει κάποια εκτίμηση, σοβαρή εκτίμηση? Η δουλειά η οποία έχει ξεκινήσει, κύριε Παπά, είναι ακριβώς αυτή. Και αυτό το οποίο κάναμε και στο Υπουργείο Οικονομίας το προηγούμενο διάστημα, στο οποίο καλέσαμε τις Μητροπόλεις να συμμετάσχουν. Και ήδη, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, αυτές τις μέρες 22, δεν είναι? Δημοσιοποιήθηκε κιόλας, δημοσιοποιήθηκαν τα στοιχεία. Πράγματι, 22 Μητροπόλεις έχουν ενταχθεί σε αυτό το πρόγραμμα. Έχει ακριβώς να κάνει, και θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία τους επόμενους μήνες μέχρι τον Φεβρουάριο, έχει ακριβώς να κάνει με την πλήρη καταγραφή αυτών των περιουσιακών στοιχείων, κάτι το οποίο δεν είχε γίνει ποτέ. Έτσι ώστε να γνωρίζει και η ίδια Εκκλησία, αλλά κυρίως να γνωρίζει και ο ελληνικός λαός για τι πράγμα ακριβώς μιλάμε. Αυτό νομίζω ότι είναι το πρώτο πάρα πολύ σημαντικό βήμα πριν μπορέσουμε να περάσουμε στη φάση αξιοποίησης. Λοιπόν, με το κτηματολόγιο θα ήταν πιο σαφές αυτό στην υπόλοιπη τσέπη. Μα για να ξέρουμε, όταν λέμε 50-50, πόσο λέμε? Δηλαδή, ναι, μα το είπε όμως Αντώνη πριν ότι προοπτικά. Μα σας λέω ότι αν θα αποδίδει στο τμήμα της Εκκλησίας τα 200 ξέρετε, εκατομμύρια που χρειάζονται. Στην Ελλάδα έχουμε συνηθίσει μάλλον πάρα πολλά χρόνια να συζητάμε για πολλά ζητήματα, αλλά να μην τα αντιμετωπίζουμε. Να μην προσπαθούμε να βρούμε λύσεις. Το να γίνει λοιπόν μια συστηματική προσπάθεια, όπως γίνεται τώρα που μιλάμε, για πρώτη φορά πλήρη καταγραφή αυτών των περιουσιακών στοιχείων, είναι νομίζω ένα πάρα πολύ σημαντικό πρώτο βήμα. Για να μπορέσουμε μετά να συζητήσουμε για την αξιοποίηση, και όσοι είναι βεβαίως αυτή η περιουσία, να αξιοποιηθεί με αυτό που προβλέπει το Ταμείο, το 50-50. Λοιπόν, έρχονται βροχηδόν πάντως οι ερωτήσεις. Πολλές, το λέω έτσι αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές, το λέω γιατί πολλές ερωτήσεις είναι εξειδικευμένες. Και επειδή η συζήτηση γίνεται σε πολιτικό επίπεδο, κάποιες από αυτές θα τις απευθύνω στον Υπουργό, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι ρωτάτε ορισμένοι, και με το δίκιο σας, γιατί αυτό είναι το ενδιαφέρον, για πολύ εξειδικευμένα ζητήματα τοπικά. Αντιλαμβάνεστε ότι αν το κάνουμε αυτό, θα πρέπει όντως μέχρι αύριο το πρωί να ξεκινήσουμε από τις
από τον Εύρο και να φτάσουμε στην Καλαμάτα που είναι και οι περιοχές του Υπουργού και δεν θα έχουμε τελειώσει. Αν είναι για την Καλαμάτα, αξίζει να ξεκινήσουμε. Όχι, να ξεκινήσουμε από το Βόλο τότε, που είναι η δική μου πατρίδα. Θα μου επιτρέψει λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την πατρίδα. Όχι, θα ξεκινήσουμε λοιπόν. Θα ξεκινήσουμε δίπλα από το Βόλο, από τη Λάρισα. Κώστας Αγοραστός, Περιφερειάρχης Κεντρικής Θεσσαλίας, συγγνώμη, ναι. Μπορούμε να τον έχουμε τον κύριο Αγοραστό. Και Απόστολος Κατσιφάρας από την Πάτρα, Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος. Καλησπέρα στην Πάτρα, καλησπέρα στην Λάρισα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα σε όλους τους τηλεθεατές. Σας ευχαριστούμε που είστε αυτήν την ώρα, αργά, εδώ μαζί μας. Εγώ δεν θέλω πραγματικά να ρωτήσω τίποτα εσάς. Θέλω εσείς να τοποθετηθείτε και να ρωτήσετε τον Υπουργό, εάν συμφωνείτε. Για ποιο θέμα, για το θέμα της Εκκλησίας? Οτιδήποτε, οτιδήποτε. Ελεύθερο θέμα, κύριε Κατσιφάρα. Ελεύθερο θέμα. Και να ξεκινήσω από εσάς. Ωραία. Νομίζω ότι η συζήτηση που έχετε γυρίζει πίσω στον ιστορικό χρόνο και θέτει επιτάπητος ένα μεγάλο θέμα διαχρονικό στη χώρα, με πολιτικές διαστάσεις. Δύο θέματα θέλω να βάλω πάνω στο εκκλησιαστικό. Το ένα είναι η αξιοποίηση της περιουσίας είναι και μια εθνική πρόκληση, και εννοώ η περιουσία της Εκκλησίας. Είναι. Για μένα είναι εθνική πρόκληση. Όπως η χώρα πρέπει να αξιοποιήσει το σύνολο των διαθέσιμων περιουσιακών στοιχείων σε θετική πλευρά, με προσέλκυση επενδύσεων, να δούμε την ανάπτυξη του χώρου στο αύριο, έτσι πρέπει να αξιοποιήσουμε και την εκκλησιαστική περιουσία. Τώρα, βέβαια, βλέπω ότι η μάχη γίνεται ποιος θα πληρώνει τους μισθούς. Όχι τι μισθούς θα έχουν οι κληρικοί. Γιατί και στη μία περίπτωση και στην άλλη πάλι από τον εθνικό προϋπολογισμό βγαίνουν τα χρήματα. Άρα δηλαδή είναι πιο απλό το ζήτημα. Από τον εθνικό προϋπολογισμό βγαίνουν, απλά οι διαδικασίες μισθοδοτικές γίνονται από την Εκκλησία, ενώ θα πρέπει να τεθεί ένα μεγάλο θέμα. Πώς θα πληρώνονται, θα ακολουθούν το δημόσιο μισθολόγιο, το μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων? Νομίζω, κύριε Κατσιφάρα, κύριε Περιφερειάρχα, νομίζω ότι αυτό το έχει ξεκαθαρίσει η κυβέρνηση, μας το είπε και πριν. Αυτό είναι ότι θα προχωρήσουν. Εσείς είστε υπέρ ή κατά του να μην πληρώνουν, να μην είναι δημόσιοι υπάλληλοι οι κληρικοί, αλλά να υπάγονται σε μια άλλη αρχή πληρωμών μέσω της Εκκλησίας και όχι στην ενιαία αρχή πληρωμών? Νομίζω ότι δεν μπαίνει σωστά το ερώτημα. Ποιος δεν θα θέλει να είναι δημόσιος υπάλληλος? Όλοι θέλουν. Υπάρχει κάποιος στην Ελλάδα που δεν θέλει να είναι δημόσιος υπάλληλος? Ναι, εγώ. Ακόμη και αυτοί και πολλοί άλλοι τώρα. Αστειεύομαι έτσι, και πολλοί άλλοι. Άρα λοιπόν, να το θέσω λοιπόν διαφορετικά. Νομίζω ότι μπορεί να υπάρχει ένα πεδίο συνεννόησης έτσι ώστε να μην διαταραχθούν οι σχέσεις, να αξιοποιηθεί η περιουσία και ταυτόχρονα η Εκκλησία να έχει ένα μεγαλύτερο βαθμό αυτονομίας. Νομίζω ότι μπορούμε να πάμε εκεί. Βεβαίως πρέπει να είναι η συμφωνία ένα προϊόν συμβιβασμού και βεβαίως η κάθε μία πλευρά να κατανοεί καλύτερα και τις ανάγκες του άλλου. Ιστορικά η χώρα δεν έχει καταφέρει ποτέ να κάνει πλήρη διαχωρισμό. Δεν το έχει. Άρα λοιπόν νομίζω ότι για να πάμε στο επόμενο στάδιο, ένα ζήτημα είναι αυτό που έθεσα. Το δεύτερο είναι οι αναπτυξιακές προκλήσεις της χώρας στο αύριο και ο ρόλος της αυτοδιοίκησης. Κρατήστε το αυτό για να κάνουμε, να πάρουμε και την άποψη του κυρίου Αγοραστού και θα επιστρέψουμε, γιατί ούτως ή άλλως σε μερικούς μήνες από τώρα έχουμε αυτοδιοικητικές εκλογές και όλα αυτά που λέτε, κύριε Κατσιφάρα, και που φαντάζομαι και ο κύριος Αγοραστός από την πλευρά του θα πει, είναι και τα διακυβεύματα αυτών των εκλογών και θα έλεγα και τα διακυβεύματα των συνεργασιών σε τοπικό επίπεδο. Κύριε Αγοραστέ. Καρχήν είναι διακυβεύματα εθνικά.
Δεν διαφωνούμε. Κύριε Αγοραστέ. Λοιπόν, ναι, πρώτον, η χώρα μας έχει ένα θείο δώρο. Έχει μία θρησκεία. Έχει την Ορθοδοξία και ο λαός είναι ενωμένος. Και σε δύσκολες στιγμές ο λαός μπόρεσε και αντιστάθηκε και δημιούργησε καλές συνθήκες στη διαχείριση των κρίσεων, όπως η τελευταία κρίση με το μεταναστευτικό. Το δεύτερο είναι ότι είναι διακριτή η ρόλη. Το τρίτο ερώτημα που θέλω να κάνω τώρα όμως. Είναι δυνατόν ποτέ αυτό το ταμείο να δημιουργήσει έσοδα 400 εκατομμυρίων ούτως ώστε να πάρει 200 εκατομμύρια η Εκκλησία για να πληρώνει τους κληρικούς? Ερώτημα είναι αυτό, πώς απάντησες. Γιατί θέλουνε να εξουθενώσουν τον λαϊκό παπά, ο οποίος αυτή τη στιγμή επιτελεί θρησκευτικό λειτουργήμα? Ερωτήθη ο παπάς, ερωτήθησαν οι οικογένειες. Και το τέταρτο είναι, γιατί θέλουν να παίξουν ένα παιχνίδι κοινωνικού αυτοματισμού και όχι συνεργασία συνέργειας? Γιατί ακολουθείτε η φιλοσοφία της απειλητικής ετερότητας? Πρέπει να βρίσκουμε εχθρούς για να μπορούμε να υφιστάμεθα ως προσωπικότητες και ως ιδεολογία. Γιατί δεν πάμε στη συνεργασία, στη συνέργεια, στην ορθότητα των αποφάσεων και στο πραγματικό διακύδευμα? Να πάρουμε μια πρώτη απάντηση, κύριε Αγοραστέ. Κύριε Κοτρότσο, ναι. Κύριε Κοτρότσο, πολλές φορές θυμάμαι τον Νίτσε, ο οποίος έλεγε το πιο συνηθισμένο ψέμα, λέει κάποιος στον εαυτό του. Τα ψέματα προς τους άλλους είναι εξαίρεση. Να δώσουμε την δυνατότητα στον Υπουργό να δώσει μία σειρά απαντήσεων για αυτά που θέσατε, για να συζητήσουμε μετά λίγο τα θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης που σας αφορούν και σας ενδιαφέρουν περισσότερο. Κύριε Υπουργέ. Δεν ξέρω σε τι θέλετε ακριβώς να απαντήσω. Έβαλε κάποια ζητήματα και ο κύριος Κατσιφάρας σε σχέση με την αξιοποίηση της εκκλησιαστικής περιουσίας, αλλά και ο κύριος Αγοραστός απευθύνθηκε με άλλο τρόπο, λέγοντας ότι δεν έχουν ερωτηθεί οι κληρικοί, παραδείγματος χάρη. Όχι, έχουμε θέσει και την εγγύηση της μισθοδοσίας. Έχει τεθεί και αυτό το θέμα. Ναι. Δεν ξέρω αν παρακολουθούσατε νωρίτερα. Το λέω γιατί δόθηκαν ήδη απαντήσεις σε όλα αυτά τα ζητήματα πριν. Να μην επιστρέψουμε ξανά στα ίδια. Ενδεχομένως δεν το έχετε παρακολουθεί. Εκτός εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με κάποιες απαντήσεις, να το ξαναδούμε. Όχι, να ακούσουμε τον Υπουργό. Κοιτάξτε, νομίζω ότι ήδη τοποθετήθηκα για αυτό το θέμα. Είπαμε ότι η αξιοποίηση εκκλησιαστικής περιουσίας είναι μια πρόκληση πάρα πολύ σημαντική, η οποία μας δίνεται επιτέλους αυτή η δυνατότητα να προχωρήσει αυτή η ιστορία, αυτή η διαδικασία με όρους ενίσχυσης των αναπτυξιακών προοπτικών της ελληνικής οικονομίας, και αυτό είναι νομίζω το πιο σημαντικό στοιχείο. Από εκεί και πέρα, αυτά τα οποία ακούστηκαν περί κοινωνικού αυτοματισμού, περί εχθρών, προφανώς εμάς δεν μας εκφράζουν. Κάπου αλλού αναφέρεται ο κύριος Αγοραστός. Εγώ από την αρχή είπα ότι η προσπάθεια η οποία γίνεται είναι με μια διαδικασία συνενετική. Άλλοι είναι αυτοί οι οποίοι προσπαθούν να τορπιλήσουν αυτή τη συνενετική διαδικασία και να δημιουργήσουν, αν θέλετε, προβλήματα και στρατόπεδα διαφορετικά εκεί που δεν υπάρχουν. Μια διαδικασία συνενετική να βρούμε λύσεις σε αυτό το ακαθόδες ζήτημα το οποίο απασχολεί την ελληνική κοινωνία εδώ και δεκαετίες. Και βεβαίως, επειδή έχω την ευκαιρία, μου δίνεται την ευκαιρία να συζητήσουμε με δύο διακεκριμένους εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης απόψε, να επισημάνω και προς τους δύο ότι ένα από τα ζητήματα τα οποία οι ίδιοι θέτουν στις συζητήσεις που έχουμε κατ' επανάληψη κάνει για τα ζητήματα της αυτοδιοίκησης είναι ακριβώς αυτό το ζήτημα το οποίο επισήμανα και εγώ πριν. Το ζήτημα δηλαδή της υποστελέχωσης, της ανάγκης να ενισχυθούν οι φορείς αυτοδιοίκησης με προσωπικό το οποίο είναι απαραίτητο για να μπορέσουν να επιτελέσουν το ρόλο τους. Και με αυτήν την έννοια πόσες προσλήψεις δεν αντιλαμβάνομαι ακριβώς, ναι, το πώς
Δεν γίνεται κατανοητό από όλους η μεγάλη ευκαιρία η οποία δημιουργείται, διασφαλίζοντας βεβαίως πλήρως, όπως σωστά υπόθηκε πριν, και τα συμφέροντα και έροντας κάθε λογική ανασφάλειας και προς τον κλήρο, αλλά η μεγάλη ευκαιρία η οποία δημιουργείται για να λύσουμε επιτέλους αυτά τα ζητήματα, για να μπορέσουμε να έχουμε επιπλέον θέσεις προσωπικού οι οποίες θα καλύψουν και ανάγκες της τοπικής αυτοδιοίκησης, και περιμένω εκεί και την τοποθέτηση και των επίσημων φορέων της αυτοδιοίκησης στις προοπτικές που διανοίγονται για την κάλυψη αυτών των πολύ μεγάλων αναγκών που, επαναλαμβάνω, οι ίδιες έχουν επισημάνει όλο το προηγούμενο διάστημα. Η δική σας πρόταση είναι για πόσες προσλήψεις στο χώρο της αυτοδιοίκησης και σε ποιο βάθος χρόνου? Θα σας πω το εξής, κύριε Κοντρότσο, αυτή τη στιγμή... Γιατί νομίζω ενδιαφέρει και τον κύριο Αγοραστό και τον κύριο Κατσιφάρα και όλους τους εκπροσώπους. Η αυτοδιοίκηση, και δεν το λέω καθ' υπερβολή, νομίζω ότι αποτυπώνει την πραγματικότητα, ναι. Η αυτοδιοίκηση και στους δύο βαθμούς, όσες θέσεις και να είχαμε διαθέσιμες, θα μπορούσε να τις καλύψει. Με την έννοια ότι είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα της υποστελέχωσης όλων των προηγούμενων χρόνων, τόσο μεγάλες οι ανάγκες και η μεταφορά αρμοδιοτήτων προς την αυτοδιοίκηση, οι οποίες δεν καλύφθηκαν όπως θα έπρεπε όμως τις προηγούμενες περιόδους και με το αναγκαίο προσωπικό, που νομίζω ότι όσες θέσεις έχουμε στη διάθεσή μας, επειδή εμείς όμως αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Όπως γνωρίζετε, προφανώς δεν μπορεί να συμβεί. Ναι. Προφανώς δεν μπορεί να συμβεί. Γι' αυτό λέω, αν έχετε ένα σχεδιασμό για τόσες χιλιάδες προσλήψεις τα επόμενα δύο χρόνια. Αυτό εντάσσεται στο συνολικό σχεδιασμό τον οποίο κάνει η κυβέρνηση για τα επόμενα χρόνια για τις προσλήψεις προσωπικού στην υγεία, στην εκπαίδευση και στον χώρο της αυτοδιοίκησης. Ναι. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι αυτό το διάστημα βρίσκεται στα τελευταία της στάδια, μια πάρα πολύ σημαντική προκήρυξη, η περίφημη 3K, για την κάλυψη πολύ σημαντικών αναγκών των Δήμων στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας και ίδρυυσης. 8.500 θέσεις προσωπικού, νέου προσωπικού, θα καλυφθούν από αυτή τη σημαντική προκήρυξη. Και προσπαθούμε πάντα σε συνεννόηση με τους φορείς της αυτοδιοίκησης και ικανοποιώντας, αν θέλετε, τα δικά τους αιτήματα, γιατί οι ίδιοι φορείς γνωρίζουν ποιες είναι οι ανάγκες τους, να βγάλουμε το επόμενο διάστημα προκηρύξεις. Υπενθυμίζω ότι πολύ πρόσφατα βγήκε μια πολύ σημαντική προκήρυξη για μικρούς, ορεινούς και νησιωτικούς δήμους, για εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό. Αντιστοίχως, θα κάνουμε και στις περιφέρειες βάσει των αναγκών τις οποίες οι ίδιες οι περιφέρειες. Όλοι από ΑΣΕΠ διορισμοί, αυτοί όλοι, κύριε. Όλοι, χωρίς καμία εξαίρεση, όλες οι διαδικασίες αυτές γίνονται μέσω του ΑΣΕΠ. Πάντα βάσει των αναγκών που προκύπτουν από τους ίδιους φορείς αυτοδιοίκησης. Γι' αυτό λοιπόν, περιμένω και νομίζω ότι είναι εύλογο αυτό το οποίο λέω, και οι αυτοδιοικητικοί φορείς να σταθούν αρρωγοί σε αυτή την πολύ σημαντική προσπάθεια, η οποία δεν είχε γίνει όλα τα προηγούμενα χρόνια και μας οδήγησε στα σημερινά αδιέξοδα. Επειδή το κύκλωμα που έχουμε και με την Πάτρα και με τη Λάρισα θα εξαντληθεί σε λίγο, γι' αυτό θέλω να ξαναπάμε και στον κύριο Κατσιφάρα και στον κύριο Αγοραστό να κάνουμε άλλο έναν κύκλο, να μπουν κάποια ερωτήματα. Παραδείγματος χάρη, εγώ θέλω να ρωτήσω και τους δυο σας, και βεβαίως εσείς να τροφοδοτήσουμε την κουβέντα, εάν θεωρείτε ότι σε τοπικό επίπεδο και στη Θεσσαλία και στην Δυτική Ελλάδα υπάρχουν οι προϋποθέσεις των συνενέσεων που απαιτεί η τοπική αυτοδιοίκηση και το νέο καθεστώς εκλογής με απλή αναλογική, γιατί αν κρίνουμε από το κεντρικό πολιτικό σκηνικό, κύριε Κατσιφάρα ή κύριε Αγοραστέ, το κεντρικό πολιτικό σκηνικό είναι ένα σκηνικό οξίας, αντιπαράθεσης και πόλωσης. Αν αυτό μεταφερθεί στην τοπική αυτοδιοίκηση, αντιλαμβάνομαι ότι θα δυσκολέψει κυρίως την διοίκηση δήμων και περιφερειών μετά τις εκλογές. Είναι έτσι ή κάνω λάθος? Ναι, αν έχω το λόγο. Βεβαίως. Κοιτάξτε, πηγαίνοντας προς τις εθνικές εκλογές θα υπάρχει μια πολιτική κατάσταση, δηλαδή θα υπάρχει μια σκληρή αντιπαράθεση. Η χώρα όμως θέλει εθνική συνεννόηση και στην κορυφή. Και στην κοινωνία από κάτω με την αυτοδιοίκηση θέλει κοινωνικές συνενέσεις. Άρα λοιπόν πρέπει να προσέξουμε πολύ και στην πολιτική στρατηγική κομμάτα που είναι φορείς αντίληψης, πρακτικής, ιδεολογικής κατάθεσης, αλλά και από την αυτοδιοίκηση να κρατήσουμε το βαθμό αυτονομίας που πρέπει να χρειαστεί. Εμείς έχουμε πει εδώ στην περιφέρεια ότι είμαστε μια
παράταξη, μια περιφέρεια ανεξάρτητη, αυτοδιοικητική. Βεβαίως ο καθένας μας έχει την πολιτική του ταυτότητα, την πολιτική του αναφορά, αλλά και αυτά τα έχουμε στη διαδρομή μας, το χρόνο, τα υπηρετούμε, αλλά οι κοινωνικές ανάγκες από κάτω, η λύση των προβλημάτων επιβάλλεται όχι μόνο επειδή έχουμε ένα νέο θεσμικό πλαίσιο, αντίθετα επειδή τα ίδια τα προβλήματα και η ίδια η κοινωνική δυναμική επιβάλλει να έχουμε ευρύτατη συνένεση για την γρήγορη λύση και την αποτελεσματική λύση των προβλημάτων. Άρα πρέπει να προσέξουμε πολύ καλά εάν θέλουμε να έχουμε μια αυτοδιοίκηση ανεξάρτητη, χειραφετημένη και όχι χειραγωγούμενη από τα κόμματα. Νομίζω ότι είναι η ώρα πραγματικά να δείξουμε την ωριμότητα τη δημοκρατική, έτσι ώστε να μπορέσουμε να περάσουμε σε ένα επόμενο στάδιο. Θέλω να πω επίσης... Ναι, ότι και να κλείσουμε με αυτό. Ναι, ναι, ναι. Ο κεντρικός πυρήνας των αρμοδιοτήτων των περιφερειών είναι η ανάπτυξη. Είναι οι επενδύσεις. Είναι στο να διαμορφώσουμε ένα παραγωγικό πρότυπο βιώσιμο, με επίκεντρο τον άνθρωπο, να άρουμε τις ανισότητες, να δούμε την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, να δούμε θέσεις εργασίας. Αυτά τα θέματα δεν πρέπει να χωρίσουν τις πολιτικές δυνάμεις. Αντίθετα, εμείς θέλουμε, και αυτό υπηρετώ και προσωπικά, μία αυτοδιοίκηση ανεξάρτητη, χειραφετημένη, ένα λαϊκό θεσμό που μπορεί πραγματικά να απαντήσει στις προκλήσεις του αύριο. Και οι προκλήσεις του αύριο, θα φέρω ένα απλό παράδειγμα. Τώρα γίνεται συνταγματική αναθεώρηση. Αλήθεια, θα τολμήσει το πολιτικό σύστημα να προστατεύσει την οικογενειακή στέγη? Δεν λέω την πρώτη κατοικία, εννοώ την οικογενειακή στέγη. Τι είναι για τη δημοκρατία η οικογενειακή στέγη? Εμείς ως περιφέρεια έχουμε πάρει μια πρωτοβουλία κινηματική και θεσμική και πολύ γρήγορα θα θέσουμε στην κυβέρνηση, στον πρόεδρο της Βουλής, στον πρόεδρο της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος, την προστασία της οικογενειακής στέγης, ο κοινωνικό και δημόσιο αγαθό. Μάλιστα. Μόνο λοιπόν, έτσι βάλτε, θα δώσουμε απαντήσεις. Κύριε Κατσιφάρα, βάλτε τελεία, γιατί θα πέσει το κύκλωμά σας και δεν θέλω να φανεί ξαφνικά ότι πέφτει. Ούτως ή άλλως, και αυτό είναι προσωπική μου δέσμευση, καθώς θα πηγαίνουμε προς τις εκλογές, στις μεγάλες περιφέρειες τουλάχιστον, στις μεγαλύτερες περιφέρειες, θα έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε εκπομπές και να συνομιλήσουμε με όλους τους υποψηφίους. Απόψε ήθελα περισσότερο να περιοριστούμε στο πολιτικό σκέλος σχετικά με την τοπική αυτοδιοίκηση. Λοιπόν, κύριε Αγοραστέ, και εσείς τελευταία παρέμβαση για να απαντήσει ο Υπουργός και να σας καληνυχτήσουμε. Ναι, ναι. Κοιτάξτε, το θέμα είναι, θέλουμε να χτυπήσουμε το δολοκτητικό κράτος. Το κράτος που εκεί που σε τιμωρεί εκεί και σε αθώνει, εκεί που σου λέει πήγαινε γρήγορα, εκεί σε ορθώνει εμπόδια, εκεί που σε απαγορεύει και επιτρέπει. Μπορούμε να το χτυπήσουμε, μπορούμε, θέλουμε, δεν το έχουμε αποδείξει. Το δεύτερο, απλή αναλογική. Αυτή η απλή αναλογική δεν είναι η πραγματική απλή αναλογική την οποία θέλουμε. Εγώ συνένεσα και συνενέσαμε σε μια απλή αναλογική πρώτης Κυριακής που είναι άδολη και ανώθευτη. Της δεύτερης Κυριακής το σύστημα της απλής αναλογικής γίνεται συναλλακτικής. Το τρίτο που θέλω να πω ότι εμείς ως περιφέρειες δείξαμε ένα υπερκομματικό πατριωτισμό. Όπου χρειάστηκε συνεργαστήκαμε. Συνεργαστήκαμε με οποιαδήποτε κυβέρνηση γιατί είμαστε υπερκομματικά πατριώτες. Βάζουμε την Ελληνίδα και τον Έλληνα πάνω απ' όλα. Τον άνθρωπο. Είμαστε ανθρώπινο κύτταρο της κοινωνίας και είμαστε κοντά στην κοινωνία να λύσουμε μικρά προβλήματα που ανάγονται σε μεγάλα και κυρίαρχα αλλά και μεγάλα προβλήματα. Και το έχουμε αποδείξει. Όπως το έχουμε αποδείξει και το 2015 και το ξέρει ο κύριος Χαρίτσης, όταν αλλάξαμε την αρχιτεκτονική της χρηματοδότησης του ΕΣΠΑ και σώθηκαν τα προγράμματα του ΕΣΠΑ και όλα τα έργα τα οποία είχαν σταματήσει. Εκεί πρωταστατήσαμε και ως πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών συναντήθηκα πολλές φορές με την κυρία Κρέτσου και με τον κύριο Γιούνκερ για να πετύχουμε αυτή την μεγάλη αλλαγή για πρώτη φορά στη χώρα. Το τρίτο είναι ότι με λίγα
Εμείς καταφέραμε πολλά και όχι με πολλά λίγα όπως γινόταν στο παρελθόν. 40% λιγότερο προσωπικό, 60% λιγότεροι πόροι. Και θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Χαρίτση και από την προηγούμενη θέση του, γιατί το αντιλήφθηκε και μας βοήθησε στις δύσκολες στιγμές. Αυτή τη στιγμή όμως μας χρωστάει το κράτος 2,4 δις από το 2013. Που σημαίνει ότι αυτά θα γινόταν θέσεις εργασίας, καινούργιες θέσεις εργασίας. 2,4 δις λέτε. Και μόχλιψη στην πραγματική οικονομία. Είναι τα παρακρατηθέντα έσοδα τα οποία δεν δίνουν στην τοπική αυτοδιοίκηση β' βαθμού στις περιφέρειες που αντιστοιχούν στο 4,2 και στο 4% του φόρου του ΦΠΑ και του φόρου εισοδήματος νομικών και φυσικών προσώπων. Δεν έχουν αποδοθεί αυτά. Μας έρχονται οι αρμοδιότητες χωρίς τους αντίστοιχους πόρους. Βάλτε μία τελεία, κύριε. Ερχόμαστε να τακτοποιήσουμε υποθέσεις από το 1945 στη χώρα. Και δεν είπαμε ποτέ όχι. Είμαστε εδώ με συνέργεια, συνεργασία και αποτελεσματικότητα. Ωραία. Βάλτε σας παρακαλώ μία τελεία. Μόνο στην περιφέρεια Θεσσαλίας έχουμε 2.500 έργα, 2,2 δις. Το ίδιο έχουν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Υπάρχει μια καθυστέρηση. Και αυτά δεν γίνονται διαμαγείες. Υπάρχει μια καθυστέρηση στη μετάδοση με την Λάρισα. Κύριε Αγοραστέ, επειδή υπάρχει μια καθυστέρηση και ενδεχομένως δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε, βάλτε μια τελεία. Γιατί... Έχω μεγάλη καθυστέρηση. Μεγάλη καθυστέρηση έχουμε. Όντως έχουμε μεγάλη καθυστέρηση στον ήχο, αλλά προφανώς εσείς λέτε για την καθυστέρηση στα χρήματα που περιμένετε. Λοιπόν, να απαντήσει λοιπόν ο Υπουργός. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τη συνεισφορά σας. Σύντομη αλλά ουσιαστική. Σύντομη αλλά ουσιαστική. Να απαντήσει ο Υπουργός για να επιστρέψουμε και να κλείσουμε την εκπομπή με τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αγοραστέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κατσιφάρα. Καλησπέρα. Να είστε καλά. Λοιπόν. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Κύριε Χαρίτση, έβαλε, να ξεκινήσουμε από αυτό που έβαλε τελευταίο ο κύριος Αγοραστός, γιατί εγώ δεν το ήξερα και είναι πολλά τα λεφτά. Τα λεφτά πράγματι είναι πολλά. Και καταρχάς μπήκαν δύο θέματα που αποτελούν, θα έλεγα και δύο από τα τρία βασικά ζητήματα που απασχολούν σήμερα την αυτοδιοίκηση. Το ένα είναι αυτό το οποίο είπα και εγώ πριν, το ζήτημα της υποστελέχωσης. Προσλήψεις και πόροι. Το δεύτερο είναι το χρηματοδοτικό και το τρίτο είναι το θέμα των αρμοδιοτήτων, το οποίο δεν είχαμε τώρα την ευκαιρία να το συζητήσουμε, δηλαδή το πώς θα ξεκαθαριστούν οι αρμοδιότητες μεταξύ των τριών επίπεδων της διοίκησης, του κεντρικού κράτους, των περιφερειών και των δήμων, που παρόλα αυτά που ακούστηκαν, γνωρίζετε, νομίζω και εσείς πάρα πολύ καλά, ότι πολλές φορές και μεταξύ της ίδιας αυτοδιοίκησης και μεταξύ των δύο επιπέδων της αυτοδιοίκησης υπάρχουν πολύ μεγάλες συγκρούσεις σε σχέση με το ποιος κάνει τι. Όσο ακούστηκε, πράγματι υπάρχει ζήτημα υποστελέχωσης και γίνεται μια πάρα πολύ συστηματική προσπάθεια από την παρούσα κυβέρνηση να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα. Υπάρχει ζήτημα πράγματι υποχρηματοδότησης. Η αυτοδιοίκηση είναι ένα από τα βασικά θύματα της δημοσιονομικής κρίσης των τελευταίων 8 ετών. Εδώ επίσης γίνεται μια προσπάθεια η οποία από τους περισσότερους, και αυτό πρέπει να το πω, φορείς αυτοδιοίκησης αντιμετωπίζεται με πολύ θετικό τρόπο και ανεξαρτήτως κομματικής ταυτότητας. Δηλαδή, αύξησης σε αντίθεση με άλλες προτάσεις οι οποίες έχουν ακουστεί το τελευταίο διάστημα από την αντιπολίτευση, αύξησης των κεντρικών αυτοτελών πόρων, δηλαδή των πόρων για την ύσπραξη του ένφια από το που έχει πει η Νέα Δημοκρατία, που έχει προτείνει η Νέα Δημοκρατία. Εμείς λέμε λοιπόν ότι πράγματι η αυτοδιοίκηση χρειάζεται περισσότερους πόρους. Τι κάνουμε λοιπόν? Αυξάνουμε τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους. Από τον τακτικό προϋπολογισμό δηλαδή, 5% το 2018 για πρώτη φορά μέσα στην κρίση, άλλο 5% επιπλέον το 2019, νέα αύξηση των κεντρικών αυτοτελών πόρων προς αυτοδιοίκηση. Αυτό μας επιτρέπει αυτή τη στιγμή και βάσει των δημοσιονομικών δεδομένων της ελληνικής οικονομίας, αυτό μας επιτρέπεται να κάνουμε και αυτό το κάνουμε. Και βεβαίως ταυτόχρονα με μια σειρά από προγράμματα πάρα πολύ σημαντικά που έχουν να κάνουν με την υλοποίηση βασικών έργων υποδομών. Επιτρέψτε με εδώ να το πω. Έργα τα οποία θα έπρεπε να έχουν υλοποιηθεί όχι τα τελευταία 5 χρόνια και 10 χρόνια, αλλά τότε που κάποιοι μιλούσαν για την ισχυρή Ελλάδα και για την περίοδο των παχιών Αγελάδων και έργα η περιφέρεια δεν είδε.
Τώρα λοιπόν υλοποιούνται, παρότι τα δημοσιονομικά περιθώρια παραμένουν στενά, υλοποιούνται αυτά τα έργα από τα προγράμματα του Υπουργείου Εσωτερικών σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας, αναφέραμε στα προγράμματα Φιλόδημος, περισσότερα από 1,7 δις. Προχθές κάναμε και τις σχετικές ανακοινώσεις, θα δώσουμε και αναλυτικά στοιχεία μέχρι τέλος του χρόνου. Μόνο για το 2018, για τέτοια πολύ σημαντικά έργα υποδομής, και αυτό κατά τη γνώμη μου είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Βάσει των αναγκών που προκύπτουν από τους ίδιους φορείς αυτοδιοίκησης. Εμείς δεν μπαίνουμε σε μία λογική να μοιράσουμε χρήμα απλώς για να είναι όλοι ικανοποιημένοι. Αυτό το οποίο μπορείτε κάνουμε να μας πείτε είναι γιατί λέτε όχι σε αυτή την πρόταση που κάνει η Νέα Δημοκρατία να εισπράτεται ο ένφια από τους δήμους. Γιατί εγώ άκουσα και έτσι και πολλούς δημάρχους, ο κύριος Καμίνης παραδείγματος χάρη, βρήκε θετική την πρόταση. Ο κύριος Πατούλης βρήκε θετική την πρόταση. Αν μιλήσετε για την ΚΕΔΕ, συνολικά νομίζω ότι κράτησε μια στάση λίγο διφορούμενη. Ναι. Είχαμε και εκεί φαινόμενα μιας αρχικής γραμμής, η οποία κάποια στιγμή στην πορεία άλλαξε. Άλλους δημάρχους που φιλοξένησα και εγώ στο ραδιόφωνο μέσω πολιτικών παρεμβάσεων είπανε όχι για κοιτάξτε μια σειρά από λόγους. Εγώ νομίζω ότι η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας στον πυρήνα της είναι απολύτως συνεπής με το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Και είναι απόλυτα συνεπής, γιατί ουσιαστικά τι λέει. Λέει να αποστεί το κράτος από τη συνταγματική του συνταγματικά κατοχυρωμένη υποχρέωσή του να χρηματοδοτεί από τον τακτικό προϋπολογισμό την αυτοδιοίκηση. Να ορίσει πλέον η αυτοδιοίκηση τα του οίκου της χρηματοδοτικά μόνη της. Και μάλιστα μέσω ενός φόρου, ο οποίος και εμείς ως κυβέρνηση θα το υλοποιήσουμε μάλιστα από τις αρχές του 2019, αλλά και η αντιπολίτευση το είπε αυτό, τα επόμενα χρόνια θα βαίνει μειούμενος. Έτσι, μιλάει για τον ένφια. Ναι. Άρα με αυτήν την έννοια να μειωθούν ακόμα περισσότερο τα έσοδα της τοπικής αυτοδιοίκησης, τα έσοδα τα οποία οι ίδιοι οι αυτοδιοικητικοί φορείς και σωστά ομολογούν ότι μέσα στην κρίση μειώθηκαν δραματικά. Εμείς λοιπόν λέμε ότι αυτό δεν είναι μια λύση και μάλιστα αυτή η πρόταση θα οδηγούσε και σε πολύ μεγάλη διεύρυνση των ανισοτήτων μεταξύ των ίδιων των φορέων της αυτοδιοίκησης. Γιατί σκεφτείτε, ένας Δήμος ο οποίος έχει στην επικράτειά του περιουσιακά στοιχεία υψηλής αξίας σε σχέση με έναν άλλον ο οποίος δεν έχει τέτοιες δυνατότητες, πόσο θα άνοιγε η ψαλίδα μεταξύ αυτών των Δήμων. Εμείς λέμε λοιπόν ότι αυτό το οποίο πρέπει να κάνει το ελληνικό κράτος, και αυτό πράττει η σημερινή κυβέρνηση, είναι να ενισχύσει χρηματοδοτικά τους φορείς αυτοδιοίκησης, είναι να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αποστελέχωσης και βεβαίως είναι επιτέλους, και αυτό αν θέλετε είναι αυτό το οποίο έχουμε ονομάσει εμείς ο Κλισθένης 2, δηλαδή η μεταρρύθμιση η οποία ακολουθεί την πρώτη μεταρρύθμιση του Κλισθένη 1 που ψηφίστηκε από τη Βουλή και έγινε νόμος του κράτους το περασμένο καλοκαίρι. Ακριβώς αυτό το ξεκαθάρισμα των αρμοδιοτήτων. Στο Υπουργείο μας γίνεται μια πολύ συστηματική δουλειά με συμμετοχή και εκπροσώπων βεβαίως της αυτοδιοίκησης για να μπορέσουμε επιτέλους σε βασικούς τομείς πολιτικής, χαρακτηριστικό παράδειγμα τα ζητήματα της πολεοδομίας και της χωροταξίας. Τα είδαμε πολύ πρόσφατα. Οφείλω να πω ότι δεν συμφωνώ καθόλου ούτε με αυτό που λέτε εσείς, ούτε με αυτά που λέει η Νέα Δημοκρατία. Θεμητό είναι αυτό. Και δεν καταλαβαίνω. Δεν απαραίτητο να συμφωνούμε σε όλα. Καθόλου. Ασφαλώς δεν είναι. Έτσι είναι. Και δεν μπορώ να αντιληφθώ πώς ακριβώς συζητούμε το μέλλον της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αν αυτό που συζητούμε είναι πώς θα βρει το κράτος λεφτά, μετά και άλλα λεφτά και μετά και άλλα λεφτά για να χρηματοδοτεί επαόριστον Δήμους, οι οποίοι το μόνο που θα κάνουν είναι να αξιοποιούν τα λεφτά αυτά γκρινιάζοντας για τις αρμοδιότητες, οι οποίες είναι περισσότερες από τα λεφτά συνήθως φυσικά. Και δεν ακούω ούτε μισή κουβέντα από τη Νέα Δημοκρατία από αυτό το πρόγραμμα που είπατε προηγουμένως. Ούτε από εσάς άλλοι, ούτε μισή κουβέντα από κανέναν, που να λέει ότι πρέπει οι Δήμοι να μάθουν να βγάζουν χρήματα στην Ελλάδα, να ασκηθούν στην επιχειρηματικότητα επιτέλους, να βγάλουν τα μάτια τους για να μάθουν πόσο από τα σκουπίδια μπορούν να βγάλουν λεφτά και πόσο από άλλα πράγματα μπορούν να βγάλουν λεφτά, που δεν το κάνει κανένας τους. Και κάθονται και σας κοιτούν εσάς στα κανάλια, και εσάς και εμάς εδώ, και λένε Υπουργέ, δώσε και άλλα λεφτά. Και εσείς δεν απαντάτε, ελάτε να κάτσουμε κάτω να το μάθετε επιτέλους πώς γίνεται. Και πώς μπορείτε να κάνετε εργοστάσια σύγχρονα που γκρινιάζουν και τσακώνονται κάτι και μεταξύ τους και τσακώνεται ένας Δήμος με τον άλλο και πετάνε πέτρες όταν πάει να φτιαχτεί κανένα εργοστάσιο, ακόμα και αν είναι το καλύτερο, τις καλύτερες ανακύκλωσες. Ποτέ δεν το ανέχετε κανένας. Και αντί να τους κάνει κάποιος ένα μάθημα γι' αυτό και να κάτσουμε να το συζητήσουμε, είμαστε και λέμε κι άλλο λεφτά από κράτος. Κύριε Φιλή, θα μου επιτρέψετε. Λοιπόν, σύντομη απάντηση, γιατί πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Ναι, θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω εγώ τώρα μαζί. Συγγνώμη, μου χυμαρώδησε. Συγγνώμη. Όχι, εντάξει. Όχι. Ενδιαφέρον έχει αυτό. Θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω εγώ μαζί σας και θα μου επιτρέψετε επίσης να υπερασπιστώ σε αυτό την αυτοδιοίκηση. Η αυτοδιοίκηση αυτή τη στιγμή, αυτό από το οποίο πάσχει, αυτό το οποίο έχει πληγεί,
τα χρόνια της κρίσης είναι αυτά τα τρία βασικά ζητήματα τα οποία σας ανέφερα πριν. Δεν είναι δουλειά της αυτοδιοίκησης, επιτρέψτε να το πω, και ειδικά των Δήμων, οι οποίοι έχουν να παίξουν, να επιτελέσουν έναν πιο κοινωνικό ρόλο τα επόμενα χρόνια και με τις αρμοδιότητες τις οποίες έχουν λάβει, να κάνουν τον επιχειρηματία και να προσπαθούν να βγάλουν λεφτά. Το οποίο και αυτό βεβαίως χωράει πάρα πολύ συζήτηση. Από τα σκουπίδια. Και θα χωράει πάρα πολύ συζήτηση πώς θα γίνει. Τι εννοείται, πώς ακριβώς θα γίνει. Εννοώ ότι βγάζουν λεφτά από τα τραπεζοκαθίσματα και το βρίσκουμε εντάξει. Τα τραπεζοκαθίσματα το βρίσκουμε εντάξει, αλλά την αξιοποίηση και την ανακύκλωση δεν το βρίσκουμε εντάξει. Δεν το βρίσκουμε. Όχι, εμείς λέμε ότι οι Δήμοι πρέπει να έχουν την δυνατότητα την οποία θα τους διασφαλίσει το κράτος για να επιτελέσουν το ρόλο τους. Ο ρόλος τους δεν είναι να παράγουν, αν θέλετε, έσοδα οι Δήμοι, είτε μέσω δημιουργίας Δήμων επιχειρήσεων, είτε μέσω της αύξησης δημοτικών τελών προς τους δημότες τους, οι οποίοι ήδη έχουν επιβαρυνθεί πάρα πολύ από την κρίση. Δεν μπορούμε να μπούμε σε τέτοιες λογικές. Υπάρχουν αυτοδιοίκηση πραγματική που ο Δήμος αποφασίζει για τα του οίκου του. Ναι. Υπάρχουν τέτοια μοντέλα. Και σήμερα αποφασίζει ο Δήμος για τα. Και σήμερα ο Δήμος αποφασίζει για τα του οίκου. Σε μια σειρά θεμάτων ο Δήμος αποφασίζει για τα του οίκου. Αλλά είναι δημοτικά συμβούλια. Είναι κατανοητό ότι αυτό που συζητάμε είναι μια υγιή επιχειρηματικότητα. Τα δημοτικά συμβούλια παίρνουν αποφάσεις για μια σειρά ζητήματα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά για τους δημότες. Και εμείς θέλουμε να ενισχύσουμε αυτή τη δυνατότητα που έχουν οι Δήμοι για να παίρνουν ακόμα περισσότερες αποφάσεις, αλλά στο πεδίο των αρμοδιοτήτων που τους αφορά και στο οποίο μπορούν πραγματικά να παρέμβουν. Γιατί αλλιώς μαξιμαλίζουμε, επιτρέψτε μου να πω, και μπαίνουμε σε λογικές οι οποίες τελικά δεν θα επιτρέψουν να πάρουμε, να πάρουμε ένα διάλειμμα. Κάποια στιγμή πρέπει να συγκρουστείτε και εσείς με νοοτροπίες που βοηθάτε να μεταδίδονται από περιοχή σε περιοχή. Δηλαδή. Δεν είναι δυνατόν να αντιδρούν όλοι οι Δήμοι ή όλες οι περιφέρειες στο να γίνει ένα εργοστάσιο ανακύκλωση σκουπιδιών. Δεν λέμε να κάνουν business. Δεν είναι δυνατόν να αντιδρούν όλοι οι Δήμοι και όλες οι περιφέρειες στο να δημιουργηθούν χώροι φιλοξενίας προσφύγων. Το οποίο να υπάρξει όμως και μια κερδοφορία. Αυτό έχει να κάνει με τη γενικότερη κουλτούρα που υπάρχει στην Ελλάδα. Προφανώς υπάρχει και ζήτημα κουλτούρας, υπάρχει και ένα ζήτημα έλλειψης ενημέρωσης για τις δυνατότητες που υπάρχουν. Αλλά πάνω απ' όλα, εμείς αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε ως κυβέρνηση και το πολιτικό σύστημα συνολικά είναι να σχεδιάσουμε πολιτικές. Αυτή η κυβέρνηση ήρθε και για πρώτη φορά χάραξε ένα νέο ενιαίο σχεδιασμό για τη διαχείριση των απορριμμάτων, εθνικό σχεδιασμό, ο οποίος εξειδικεύεται για τις 13 περιφέρειες με τα 13 περιφερειακά σχέδια, που για πρώτη φορά βάζει τα ζητήματα τα οποία συζητάμε. Και μάλιστα βάζει πολύ ψηλούς, φιλόδοξους στόχους, οποίους πολλοί φορείς αυτοδιοίκησης αντιδρούν σε σχέση με την ανακύκλωση, με τη διαλογή στην πηγή, με την επαναχρησιμοποίηση υλικών, με την κομποστοποίηση. Μπαίνουν αυτοί οι στόχοι και βλέπουμε αντιστάσεις πολλές φορές από ένα σύστημα, και αυτό βεβαίως χωράει και πολύ μεγάλη συζήτηση για το πώς έφτασε η αυτοδιοίκηση στο σημερινό. Την οποία θα την κάνουμε ούτως ή άλλως στην πορεία. Έτσι και συμπορία προς τις εκλογές. Μια κουβέντα μόνο γι' αυτό. Επιτρέψτε μου να πω, και εδώ αυτό έχει να κάνει, δεν έχουμε τώρα το χρόνο να την κάνουμε αναλυτικά αυτή την κουβέντα, και με τον Γλυσθένη 1 και με την απλή αναλογική. Δυστυχώς ο τρόπος με τον οποίο εκφυλίστηκε, αν θέλετε, η αντιπολίτευση τελευταίες δεκαετίες στη χώρα μας ως κατέκτυπο του κεντρικού πολιτικού συστήματος και του κράτους, οδήγησε σε αυτά τα φαινόμενα τα οποία συζητάμε σήμερα. Και ο Γλυσθένης 1, η απλή αναλογική, δεν είναι απλώς αλλαγή του εκλογικού συστήματος, αλλά είναι ακριβώς μια μεγάλη προσπάθεια, μεταρρυθμιστική προσπάθεια, για να αλλάξουν νοοτροπίες στον τρόπο με τον οποίο ασκείται η αυτοδιοίκηση και να μπει νέο αίμα, αν θέλετε, νέο οξυγόνο. Αυτό θέλει χρόνο, ξέρετε. Αυτό θέλει πάρα πολύ χρόνο. Δεν μεταλαμπαδεύεται η νέα κουλτούρα. Όχι. Από τη μια μέρα. Λοιπόν, ούτε επιβάλλεται, ούτε διατάσσεται. Ούτε επιβάλλεται. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να υπάρχουν και συγκρούσεις. Συγκρούσεις με νοοτροπίες και στερεότυπα. Συγκρουστεί με πολλούς φορείς αυτοδιοίκησης για τα ζητήματα του Γλυσθένη 1, για παράδειγμα. Για τα ζητήματα της απλής αναλογικής. Το ξέρετε αυτό πάρα πολύ καλά. Παρ' όλα αυτά όμως υπήρξαν αντιδράσεις. Ευτυχώς όμως υπήρξαν αντιδράσεις όχι από την πλειοψηφία, εγώ θα έλεγα. Η πλειοψηφία των αυτοδιοικητικών αντιλαμβάνεται τη σημασία αυτής της μεγάλης μεταρρύθμισης. Αλλά βεβαίως συμφωνώ μαζί σας, δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς συγκρούσεις και χωρίς να αντιμετωπίσει αυτές τις αντιδράσεις. Βάλτε μία τελεία. Θα πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε για λίγα λεπτά. Και θα ήθελα, αν συμφωνείτε, στα επόμενα αυτά λίγα λεπτά μέχρι το τέλος της εκπομπής, να μας απαντήσει ο Υπουργός Εσωτερικών, να μας απαντήσει ο κύριος Χαρίτσης, Τάσο, Αντώνη και Νίκο, εάν απεργάζονται και ο ίδιος ενδεχομένως, αλλά και στην κυβέρνηση, κάποιο σχέδιο με την καραμανλική πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας εναντίον του κινήματος αλλαγής, γιατί αυτό λένε τα στελέχη του κινήματος αλλαγής. Σήμερα είχαμε και τη συνάντηση της κυρίας Γεννηματά με τον Κώστα Σιμίτη στο γραφείο του στη Βουλή. Λοιπόν, διότι αυτό υπάρχει πάνω στο τραπέζι και θα ήθελα
τα ελάχιστα αυτά λεφτά να το συζητήσουμε. Πριν πάμε σε αυτό το πραγματικά σημαντικό, έτσι, με καραμαλικούς σημειτικούς. Θα έχουμε, Νίκο, ελαχιστότατα λεπτά. Θα κάνω την ερώτηση τώρα, είναι πολύ εύκολη. Και να μου την απαντήσει. Κάνει την ερώτηση. Ναι, ναι, βεβαίως. Βεβαίως δεν είναι. Αλλαγών που προγραμματίζει η κυβέρνηση στον δρόμο για τις εκλογές, αν υπάρχει περίπτωση να δούμε νέους δήμους να δημιουργούνται. Α, μου ήρθε, να προσθέσω τότε, γιατί μου ήρθε μια ερώτηση και για τη Λέσβο. Τι θα κάνετε με τους νησιωτικούς δήμους, ναι, μιας και το έθεσα, αλλά πολύ πολύ σύντομα. Ένα γενικότερο σχόλιο που το σκεφτόμουν πριν και όταν είπατε μάλιστα νωρίτερα ότι έχετε δεχτεί πάρα πολλά ερωτήματα και στο κινητό σας, ναι, ναι, για τα τοπικά θέματα. Στο λογαριασμό της εκπομπής. Νομίζω ότι πολλές φορές, και αυτό δεν είναι προφανώς μομφή προς εσάς, αφορά όλους μας, αφορά, ναι, ναι, το λέω και για τον εαυτό μου βεβαίως, γιατί πρέπει και όλοι μας να κάνουμε και την αυτοκριτική μας. Πολλές φορές δεν αντιλαμβανόμαστε ότι ειδικά μέσα στην κρίση οι Έλληνες πολίτες ενδιαφέρονται, τους απασχολούν άλλα θέματα από αυτά τα οποία ενδεχομένως ένα εμείς πολιτικό, ναι, μηντιακό σύστημα θεωρεί ότι είναι τα μείζωνα. Και το λέω αυτό γιατί πραγματικά, και το έχω διαπιστώσει το τελευταίο δεν διάστημα, τα ζητήματα, αυτά που πολλές φορές και εμείς θεωρούμε τοπικού χαρακτήρα, τοπικού ενδιαφέροντος ή περιφερειακού ενδιαφέροντος, τελικά βλέπουμε ότι για πάρα πολύ κόσμο είναι πάρα πολύ σημαντικά. Δεν διαφωνώ, απλώς δεν μπορούμε να τα διαχειριστούμε εύκολα στη διάρκεια μιας εκπομπής, γιατί είναι πάρα πολλά, είναι εκατοντάδες. Είναι εκατοντάδες. Συμφωνώ απολύτως μαζί. Το ξέρω, είμαι σίγουρος. Συμφωνώ απολύτως μαζί. Το βρίσκουμε κάθε μέρα μπροστά μας. Και ένα ζήτημα στο οποίο δυστυχώς η χώρα μας έχει πάρα πολύ κακές επιδόσεις εδώ και δεκαετίες. Τώρα, σε σχέση όμως με το ερώτημα το οποίο τέθηκε, για να μην αφήνουμε πράγματα στον αέρα, εγώ νομίζω ότι μετά από 8 χρόνια εμπειρίας εφαρμογής του Καλλικράτη, που ήταν η μεταρρύθμιση του 2010, η οποία κατεξοχήν άλλαξε τον χωροταξικό χάρτη της αυτοδιοίκησης, έχουμε πλέον την εμπειρία να προχωρήσουμε σε μια νέα μεταρρύθμιση η οποία θα αποκαθιστά, αν θέλετε, κάποιες αδικίες οι οποίες έγιναν, χωρίς όμως, εγώ θα έλεγα, να αλλοιώνει τον πυρήνα αυτής της μεταρρύθμισης, γιατί στην ουσία της ήταν, κατά τη γνώμη μου, προς το χωροταξικό σκέλος ήταν σωστή. Αλλά να δούμε λοιπόν δυσλειτουργίες, προβλήματα τα οποία πράγματι προέκυψαν αυτά τα 8 χρόνια. Αυτό όμως για να γίνει χρειάζεται χρόνο. Χρειάζεται χρόνο, χρειάζεται συζήτηση και διάλογο, χρειάζεται ένα σοβαρό σχεδιασμό. Μάλιστα. Άρα δεν μπορεί να γίνει τώρα, θα γίνει μετά τις εκλογές. Αυτό το οποίο τώρα μπορούμε να κάνουμε και θα το κάνουμε είναι να αντιμετωπίσουμε κάποιες ελάχιστες, μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού, πολύ εξόφθαλμες περιπτώσεις, οι οποίες πραγματικά δεν μπορούν να συνεχίσουν έτσι το επόμενο διάστημα. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να κλείσουμε.